πάψε τώρα. Πάρε μια να γράψουμε. Γιάννη, στείλε μου ένα νερό. Στείλε μου ένα νεράκι. Μίτσο, Μίτσο, σοβαρά! Έτσι! Γρήγορα, Γιάννη. Bravo!
Νικόλα! Νικό, Νικόλα! Σπύρο, Σπύρο! Σπύρο, 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 Σπύρο! Το πάθος! Μίασε! Βάλε,
Κοντά, κοντά! Πρώτη μπάλα, πρώτη, έτσι πάει μπάλα! Πρώτη μπάλα, πάρουμε! Μπάλα, μπάλα! Ε, Πόγκας, έλα να πηδήξουμε, Πόγκας! Πήρα εδώ πάρα, πήρα μιλιά! Να διεκδικήσουμε, Αλέξανδρε! Να διεκδικήσουμε εκεί! Μπάλα, 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 Χρήστο, μπάλα! Πρώτη μπάλα, πρώτη μπάλα! Πρώτη μπάλα! Δε πάντα! Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο! Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο, Μιλάνο! Μπράβο, μπράβο, είναι μία, είναι μία! Μπράβο, ρε Πέτρο! Νίκο, Νίκο! Σίγουρα στη γραμμή! Γρήγορα, περνά, γρήγορα, γρήγορα. Yeah.
Πάμε λίγο, έλα. Πάμε, ωραία, δεν πειράζει, έλα, έλα. Πιτσάρα, πιτσό, μπράβο, μπράβο, ωραία, ωραία. Μελή, μελή, μελή. Ράκελε, πού είσαι, Ράκελε. Λοιπόν, μελή. Μελή, θα έρθει μέσα, προσοχή. Μισό, μην πάρει μούτρα, μισό, μην πάρει μούτρα. Βαγγέλη, πιο ψηλά λίγο, πιο ψηλά, Βαγγέλη. Στο λεπτό εδώ στο δημοτικό γήπεδο Αυλωναρίου, το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Στο πρώτο 15 λεπτό η ομάδα του Αυλωναρίου ήταν εκρηκτική. Είχε μάλιστα στο 4ο λεπτό μια ευκαιρία όταν έγινε μια κόντρα πάνω στο Βογκαδί την ώρα που επικίνησε σουτ και η μπάλα έδιωξαν οι αμυντικοί της Ιθίας, σχεδόν πάνω στη γραμμή θα έλεγα. Ενώ στο 11ο λεπτό μια πέτρα από το Βογκαδί και ένα σουτ από κοντά του Δημά κατέληξε ελάχιστα out από τα αριστερό κάτω το δοκάρι της Ιθίας του Μπιμπάη. Ενώ μετά το 15ο λεπτό να πούμε ότι η Ιθία εξορροπήσε το παιχνίδι, δημιούργησε μια φάση στο 11ο λεπτό σε εκτέλεση φάουλ του Ανέστη που έδειξε σε κόρνερ ο Χρονέος. Ενώ τώρα έχουμε μια εκτέλεση φάουλ από πλευρά της Ιθίας σε πολύ καλό σημείο για τα πόδια του Ανέστη και για τον Ταουβρέ. Ανέστης και Ταουβρέ να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Τελικά ο Ανέστης είναι αυτός που σουτάρει και το 0-1. Και το 0-1 όχι όμως με την εκτέλεση του φάουλ, με τη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα απετρούσε κάποιους αμυντικούς και το 0-1 για την ομάδα της Ιθίας. Να δω και ποιος παίχτης το έβαλε. Έτσι λοιπόν από το 21ο λεπτό, συγγνώμη, η ομάδα της Ιθίας, της Ένωσης Ιθίας, προηγείται εδώ στο γήπεδο Αυλωναρίου με 0-1 με το σούτ αυτό από την, μέσα από την περιοχή μετά την εκτέλεση πάνω του Ανέστη. 0-1 λοιπόν, καρποφόρηση από την υπεροχή της Ιθίας από το 15ο λεπτό. Ρε!